Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το πακέτο μέτρων της διετίας 2019-2020 κατά τους υπολογισμούς της Κομισιόν μπορεί να φτάσει αθροιστικά ακόμη και τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανοίγοντας μαύρη τρύπα στα πρωτογενή πλεονάσματα και απειλώντας τόσο την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, όσο και τις προσπάθειες αυτόνομης χρηματοδότησης από τις αγορές. Η Κομισιόν προειδοποίησε χθες μέσω της έκθεσης ενισχυμένης εποπτείας για το ενδεχόμενο δημοσιονομικού εκτροχιασμού, τονίζοντας πως υπάρχουν κίνδυνοι σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Καμπανάκι και για αναποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, έκρουσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση που δημοσιοποίησε χθες Τετάρτη για την Ελλάδα. Καθώς όπως αναφέρει, μόνο ένα στα τρία κίνητα μεταβιβάζεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία ενέργεια για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Εκφράζει δε έντονες ανησυχίες ότι την διαδικασία ρευστοποίησης των κόκκινων ακινήτων θα παρακολουθήσουν και οι καθυστερήσεις στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αφού η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να λειτουργήσει τελικά στα τέλη Ιουλίου αντί για τον Ιούνιο όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Τέλος εποχής για το εργοστάσιο που παράγει το γάλα βλάχας στο πλατή Μαθίας, καθώς μετά από 45 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ο όμιλος Βιβάρτη αποφάσισε να διακόψει την εγχώρια παραγωγή του Βαποραί γάλατος με άμεση εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία επισημαίνει πως η παραγωγή του γάλα βλάχας θα γίνεται πλέον εκτός Ελλάδος, η κάθετη πτώση που γνωρίζει η αγορά του Βαποραί στην ελληνική αγορά έχει επηρεάσει δραστικά την βιωσιμότητα του εμβληματικού τοπικού σήματος και είναι μία από τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό διηγητημόνα κυμαίνει 820,63 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,09% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.